Πλησιάζοντας ήδη όλο και περισσότερο προς την Πασχαλινή περίοδο, ο Ερυθρός Σταυρός ετοιμάζεται να σταθεί και πάλι αρρωγός στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες που χρειάζονται βοήθεια για να καλύψουν τις πιο βασικές ανάγκες της επιβίωσής τους. Το ότι οι ανάγκες αυτές είναι μεγάλες και συνεχώς μεγαλώνουν είναι γνωστό και αυτονόητο. Γι' αυτό σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται και η στήριξη όλων των συμπολιτών που μπορούν να βοηθήσουν όσο και όπως ο καθένας μπορεί. Για άλλη μια φορά λοιπόν απευθύνουν θερμή παράκληση σε όλους τους συμπολίτες να κινητοποιήσουν και πάλι τα πλούσια αποθέματα κοινωνικής αλληλεγγύης που τους διακρίνουν και να συνδράμουν όσο είναι δυνατόν στην επιτυχία αυτής της ευγενικής ανθρωπιστικής προσπάθειας. Ιδιαίτερα παρακαλούμε όλους τους κοινωνικούς πολιτιστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής της Σάρτας να κινητοποιηθούν με ιδιαίτερη ευαισθησία και με τον τρόπο που αυτοί κρίνουν τα μέλη τους στην επιτυχία αυτού του σκοπού. Η ίδια παράκληση απευθύνεται προφανώς και στα σχολεία της περιοχής της Σάρτας, τα οποία πολλές φορές έχουν στηρίξει σημαντικά ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν. Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται να προσφερθούν τρόφιμα που να μην χρειάζονται ψυγείο, δηλαδή λάδι, όσπρια ζυμαρικά, γάλα ευαπορέ, ρύζι, ζάχαρη, καθώς και χρήματα με τα οποία μπορεί να αγοραστεί ό,τι χρειαστεί. Τονίζει με δήλωσή του ο πρόεδρος του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού, Γιώργος Βασιλείου. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω την καλησπέρα μου σε όλους όσους μας βλέπουν και να πω ότι φαίνεται στο Πάσχα μας ήρθε νωρίς. Μέχρι να τελειώσουμε με τις πρωτοχρονιάτικες πίτες και τις εκδηλώσεις μας ήρθαν οι απόκριες και μέχρι να περάσουν οι απόκριες σε λίγες μέρες περιμένουμε το Πάσχα. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να κινηθούμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας εκείνους οι οποίοι περιμένουν όπως κάθε φορά περιμένουν μια μικρή βοήθεια για να νιώσουν και αυτοί λίγοι από τη χαρά των ημερών αυτών που δικαιούνται όπως όλοι μας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ο Ερυθρός Σταυρός και τώρα ξεκίνησε μια προσπάθεια και καλεί όλους τους συμπολίτες αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής μας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Τι προσπάθεια? Σε αυτό το συγκεκριμένο διάστημα χρειάζεται βοήθεια σε τρόφιμα και να εξηγούμαστε τρόφιμα μακράς διάρκειας, όχι δηλαδή ευάλωτα τα οποία θέλουν ψυγείο, γιατί αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς και να διανεμηθούν, παρά μόνο αν υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα συγκεκριμένη, μετά από ειδική συμφωνία μπορούμε να την προωθήσουμε, αλλά γενικά δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε γιατί χρειάζεται ψυγείο. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, ζυμαρικά, όσπρια, λάδι κυρίως απαραίτητο πολύ, ζάχαρη, ρύζι κτλ. Γάλα, ευαπορέ, αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως εμείς προσπαθούμε να συμπληρώσουμε και ανάλογα με τις ανάγκες των οικογενειών, να συμπληρώσουμε και κάποια άλλα πραγματάκια. Δηλαδή, παράδειγμα, σε κάποιες οικογένειες που είναι ηλικιωμένα άτομα, να τους δώσουμε και λίγο καφέ, παραδείγματος χάρη. Είναι κάτι που το χρειάζονται. Πώς θα το κάνουμε? Ενδύματα. Ναι, για ενδύματα θα πω από το εξής. Προσέξτε, επειδή ενδύματα δίνουμε όλο το χρόνο. Mm-hmm. Δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη, 10 με 12, όλο το χρόνο, επαναλαμβάνω, εκεί έρχεται όποιος θέλει για να πάρει ρούχα. Αυτό το διάστημα σταματάμε τα ρούχα, όπως και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα σταματάμε. Και θέλω να ανακοινώσω και τώρα ότι από την επόμενη εβδομάδα σταματάμε τα ρούχα. Ούτε παραλαμβάνουμε, ούτε δίνουμε. Ακριβώς επειδή πρέπει να ρίξουμε το βάρος στα τρόφιμα και στη βοήθεια η οποία πρέπει να διανεμηθεί το Πάσχα. Μην νομίζουμε ότι είναι τόσο απλή υπόθεση αυτή το να συγκεντρωθούν τα είδη που χρειάζονται. Το να δούμε πόσες οικογένειες πρέπει να βοηθήσουμε. Το να δούμε, επειδή τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε, να εξατομικεύσουμε όσο γίνεται τη βοήθεια, δηλαδή σε οικογένειες που έχουν περισσότερα άτομα να δώσουμε μεγαλύτερη βοήθεια. Σε οικογένειες που είναι από 1-2 άτομα αρκούνται και με λιγότερα. Θα ήταν αδικία να δώσουμε σε όλους το ίδιο. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την κατανομή, να δούμε τι χρειαζόμαστε, τι έχουμε, τι μας λείπει. Για να λυθεί όλο αυτό το σταυρόλεξο θέλει κάποια δουλειά. Και έτσι, για να φτάσουμε στο τέλος, να είμαστε έτοιμοι αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, να δοθούν και στον κόσμο, γιατί πρέπει να φτάσουν και στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν σταματάμε την παραλαβή των ρούχων και θα παρακαλέσω όλους τους συμπολίτες, αφού τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους,
ότι από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μόνο αυτή την εβδομάδα θα δεχόμαστε ρούχα και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα όχι, θα παρακαλέσω, μετά το Πάσχα θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή. Ακόμη ο κύριος Βασιλείου τονίζει ότι θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί για να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης, μιας και το τελευταίο διάστημα αρκετοί επιτίδιοι, βρίσκοντας ως πρόφαση τον Ερυθρό Σταυρό, εξαπατούν σημαντικό αριθμό πολιτών. Όσοι συμπολίτες μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, γιατί η οικονομική ενίσχυση πρέπει να είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνει κανείς, ότι μπορεί να μετατραπεί σε ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, αν χρειάζεται να αγοράσουμε λίγο καφέ, τον αγοράζουμε. Αν χρειάζεται να αγοράσουμε γάλα, μας λείπει γάλα, μπορούμε να το συμπληρώσουμε. Έχει αυτή την ευελιξία, σύν το γεγονός ότι υπάρχουν και πολίτες και πολίτες μας, και δυστυχώς το φαινόμενο αυτό τελευταία μεγαλώνει, που έχουν μεγάλη ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Είτε για ιατρικές εξετάσεις, είτε για φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται, είτε για και ακόμα και αυτή τη συμμετοχή που πρέπει να δώσουν το μήνα πολλές φορές, που είναι μεγαλούτσικοι, δεν έχουν τη δυνατότητα. Και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες μεγάλες ανάγκες. Όσοι λοιπόν συμπολίτες έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και οικονομικά, εξηγούμε ότι πρώτον ότι από εμάς ό,τι προσφέρουν θα πάρουν απόδειξη. Και το λέω σε όλους, μην εμφανιστεί κάποιος, γιατί ζούμε και σε πονηρή εποχή, μην εμφανιστεί κάποιος εκ μέρους του Ερυθρού Σταυρού και ζητήσει χρήματα από κανέναν. Θα παρακαλέσω, αν παρουσιαστεί τέτοιο φαινόμενο, να υπάρξει επικοινωνία αμέσως μαζί μας ή με την αστυνομία. Σίγουρα θα πρόκειται για άνθρωπο, ιδίως αν είναι άγνωστος, άνθρωπο ο οποίος δεν είναι γνήσιος. Εμείς... Άρα, κύριε Βασιλείο, πού μπορούν να σας βρουν και ποιες ώρες είστε εκεί πέρα? Ωραία. Κοιτάξτε, τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού είναι απέναντι από την είσοδο του 3ου Γυμνασίου Λυκείου. Πίσω από την Αγία Θεοδόρα δηλαδή, εκεί που παλιά ήταν το ΠΙΚΠΑ για τους παλιότερους αρτινούς που το θυμούνται. Λοιπόν, όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι και 2 η ώρα, υπάρχει άνθρωπος εκεί μόνιμα. Εκεί λοιπόν μπορούν να έρχονται και να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Επίσης, μία παράκληση. Και η παραμικρή βοήθεια είναι χρήσιμη. Μην πούμε τώρα, άντε να δώσω 5 ευρώ, να πάω να δώσω 5 ευρώ, ντροπή είναι. Όχι, δεν είναι ντροπή. Και τα 5 ευρώ είναι βοήθεια. Αν είναι από πολλούς 5 ευρώ, στο τέλος μαζεύεται μια βοήθεια ικανή. Έτσι γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Βεβαίως, όποιος έχει να δώσει περισσότερο, μακάρι. Αλλά επειδή ξέρω ότι είμαστε σε δύσκολη εποχή για όλους, και η παραμικρή βοήθεια είναι χρήσιμη. Επίσης, να ανακοινώσω ότι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, τη Δευτέρα στις 26 Μαρτίου, δηλαδή αμέσως μετά του Ευαγγελισμού, την επόμενη μέρα, θα κάνουμε ένα καφέ, όπως κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ φίλων και γνωστών, και ό,τι λίγα χρήματα που θα μείνουν από τον καθένα από σε αυτές τις περιπτώσεις, με μια πρόσκληση 5 ευρώ, θα πιούμε τον καφέ και ό,τι τα υπόλοιπα που θα μείνουν θα ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια για το Πάσχα. Από λίγο, αν όλοι κινητοποιηθούν και προσφέρουν όπως το έχουν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι σίγουρο ότι και πάλι θα καταφέρουν να βιώσουν και αυτό το Πάσχα το υπέροχο αίσθημα της πληρότητας της αγάπης, το οποίο ευχόμαστε να μην λείψει από κανέναν, γιατί μόνο τότε θα γιορτάσουμε πραγματικό Πάσχα, σημείωσε στη δήλωσή του ο κύριος Βασιλείου. Αυτά με την παράκληση, έτσι, να μην αμελήσουμε. Όχι, ξέρω ότι η περιοχή μας έχει ευαισθησία, αλλά να μην αμελήσουμε μόνο, να συνεισφέρουμε, όσο λίγο και αν είναι η βοήθειά μας. Μία σακουλίτσα με λίγα πράγματα, λίγα ευρώ κτλ. Στο τέλος η βοήθεια που συγκεντρώνεται είναι ικανοποιητική.